τώρα συναντήσουμε τον καθηγητή μικροβιολογίας, τον Δόκτωρα Πέτρο Καραγιάννη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, έχουμε πολλές απορίες και εμείς μετά από τα χθεσινά νέα μέτρα. Νομίζω είδατε και εσείς τον κύριο πριν από λίγο. Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτό το όταν ενεργά τρώμε ή πίνουμε. Τι κάνουμε με τις μάσκες. Και να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Καραγιάννη. Οι μάσκες πώς προέκυψαν παντού? Κοιτάξτε, ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε στη Συμβουλευτική Επιτροπή, αλλά όχι για τώρα. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε στη φαρέτρα μας μελλοντικά. Φαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο χθες αποφάσισε να επισπεύσει το συγκεκριμένο μέτρο λόγω της κατάστασης που έχει εκδηλωθεί και στη Λεμεσόν και στην Πάφων, η οποία επιδεινώνεται καθημερινά. Και θεώρησαν ότι είναι καλό να μπει η μάσκα και στους ανοιχτούς χώρους. Φυσικά, υπήρξαν κάποιες επεξηγήσεις. Ελπίζω να υπάρξουν περαιτέρω επεξηγήσεις, εάν και εφόσον ο κόσμος δυσκολευτεί σε κάποια πράγματα. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι πυροσβεστικό αυτό με τη μάσκα, όπως άλλα τα μέτρα που λαμβάνατε μέχρι στιγμής, όπως λέχθηκε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζουν πολλαπλές χώρες στην Ευρώπη και η Ελλάδα έβγαλε χθες ανακοινώσεις για ανοιχτούς χώρους και υπό ποιες συνθήκες, πολύ πολύ λεπτομερέστερη από την δική μας επεξήγηση του διατάγματος. Και όπως είπατε και εσείς, τουλάχιστον όταν ένας τρώει, πίνει, καπνίζει, δεν αναμένεται ότι θα φοράει τη μάσκα του, διότι είναι εκτός πραγματικότητας. Που λέμε κάθε φορά ότι προκύπτει να εξαγγέλλεται ένα μέτρο. Αυτό για παράδειγμα. Φαίνεται ότι δεν ήταν δουλεμένο. Διότι ακούσαμε ότι δεν θα επιτρέπουν, θα πρέπει να φοράμε μάσκες και έξω. Και μετά ξεκινήσαμε τη διευκρίνηση, πάνω στη διευκρίνηση, τι συμβαίνει, τι θα γίνει. Άρα σημαίνει ότι δεν ήταν ένα δουλεμένο μέτρο. Ήταν λες και το είπαν εκείνη τη στιγμή. Αλλά μας είπατε τώρα ότι ήταν για μετά. Κάτι προέκυψε προφανώς. Κάποιος το εισηγήθηκε για να είναι μέσα στα μέτρα τώρα. Λοιπόν, τώρα η επιδημιολογική κατάσταση θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι σήμερα. Κύριε καθηγητά, να δούμε ποιο είναι το καλό σενάριο, αν θέλετε, και ποιο είναι το κακό σενάριο που πρέπει να μας ανησυχήσει για τα χειρότερα που μπορεί να γίνει. Με 188 κρούσματα πάλι χθες, που κοντεύουμε σχεδόν τα 200 που είχαμε προημερών, φαίνεται ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αρκετά σοβαρή. Εάν και τις επόμενες μία-δύο μέρες εξακολουθήσουμε να βλέπουμε κρούσματα σε τριψήφιους αριθμούς, τότε είναι που πρέπει να ανησυχήσουμε και ελπίζω ταυτοχρόνως να δούμε μία επιπεδοποίηση του αριθμού των κρούσματων, να μην παρουσιάζουν αυξητική τάση. Εάν επιπεδοποιηθούν τα κρούσματα, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και την κατιούσα, η οποία θα είναι κάτι το θετικό και ότι τα μέτρα που έχουμε βάλει αποδίδουν. Τώρα, βεβαίως έχουν ληφθεί μέτρα πριν από μια μισή περίπου εβδομάδα, άρα να μένουμε ενδεχομένως αρχές της άλλης εβδομάδας, να δούμε κατά πόσον έχουν αποδώσει αυτά. Έτσι, επειδή πάμε με γνώμονα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, τα μέτρα αυτά τώρα έχουν επεκταθεί μέχρι τις 9 του Νιόβρη. Επομένως, έχουμε κάποιον μακρότερο χρονικό διάστημα να δούμε πράγματι εάν αποδίδουν αυτά τα μέτρα. Και αν αποδώσουν, τότε σε κάποιο στάδιο θα χαλαρώσουν. Ναι. Είναι προς τα εκεί που πρέπει να προσβλέπουμε και όχι να παραπονιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Σαφώς. Αλλά αν δεν αποδώσουν, και είναι και καλό να το πούμε, διότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθούμε, τι μας περιμένει σε δύο εβδομάδες από σήμερα? Το χειρότερο σενάριο είναι εάν επιδεινώνεται η κατάσταση στις δύο περιοχές και αν ακόμα ο ιός εξαπλωθεί και στις άλλες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν πληγεί ακόμα, τότε θα επεκταθούν τα μέτρα σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Ναι, τα υφιστάμενα δηλαδή με την απαγόρευση κυκλοφορίας. Κάποια που είναι, ναι. Στις δύο επαρχίες. Και οι ώρες που βάζετε, για παράδειγμα, 10.30, 11, είναι βάση κάποιων, αν θέλετε, εισηγήσεων από ειδικούς, γιατί ας πούμε όχι 12,
Γιατί όχι τα μεσάνυχτα, όχι στις 10 κλπ. Πληροφοριακά να μας πείτε, διότι όλοι το βλέπετε κι εσείς ήδη, τι ρωτά ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, αν μετά από αυτή την ώρα κοιμάται ο κορονοϊός, με αυτή τη λογική. Αυτό, ναι. Κοιτάξτε, αυτόν αλλάζει από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις συνήθειες του πληθυσμού. Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, τις καθημερινές αρκετά άτομα δεν κυκλοφορούν μετά τις 10.30, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτοί που εργάζονται την επόμενη μέρα. Εκείνοι που ίσως κυκλοφορούν ακόμα, είναι οι νεαρότεροι που θέλουν να διασκεδάσουν. Είναι αυτούς που θέλουμε να περιορίσουμε για να μην υπάρξει εξάπλωση του ιού. Μάλιστα. Και αν δούμε το φαινόμενο, κύριε καθηγητά, και οι χώροι εστίασης που σαφώς ακούσαμε και πριν, έχουν να πληρώσουν προσωπικό κλπ. Μεταφέρουν, αν θέλετε, τις ώρες τους πιο πριν. Δεν θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα? Κοιτάξτε, όταν είσαι σε ένα χώρο εστίασης με την οικογένεια σου και τρως, δεν θα παραβείς τα πρωτόκολλα. Όταν όμως διασκεδάζεις αργότερα με μπόλικων ποτών και καπνίζεις και ακούς και μουσική, ίσως να έρθεις και σε κέφιν και το ένα και το άλλο, τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Οι νέοι έχουν την τάση να μαζεύονται εκεί όπου υπάρχει συνοστισμός. Να μην ερχόμαστε σε κέφι πιο νωρίς. Μην το δούμε και αυτό. Αυτό λέω, κύριε. Αυτό παραμένει να το δούμε. Αν το δούμε αυτό, ίσως να υπάρξουν αλλαγές επιπλέον. Ελπίζω να μην το κάνουν για να μην πληγούν περισσότερο οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιούμε και την κοινή λογική κάποτε. Ναι, σίγουρα αυτό και αφορά όλους. Ναι, αυτό με την κοινή λογική που λέτε. Και να εφαρμόσουμε τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν. Ακριβώς. Συνεπώς, από σήμερα ισχύουν τα νέα μέτρα και βλέπουμε. Κύριε καθηγητά. Έτσι. Ας ελπίσουμε ότι θα αποδώσουν και θα δούμε καλύτερες μέρες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.